Ωραία, κάπου εδώ να δώσω και φιλιά. Φιλιά. Ναι, σε ένα ξανθό πλασματάκι. Ξανθό πλασματάκι. Δώσ' τον μια μετοσφυρί. Να σε δω καμιά μετοσφυρί στο κεφάλι. Ξανθό πλασματάκι. Ανδρική εκπομπή. Πλάκα με κάνει. Θα σου δω καμιά. Στο δω ξαπατρί να πούμε. Σε ξανθό πλασματάκι. Εδώ εθνική ομάδα μιλάμε. Τρόμπα μαρίνα. Σήμερα η εκπομπή, επειδή μιλάμε για την εθνική ομάδα, είναι λίγο light. Δεν ξέρω να τα καταλάβεις. Πάρ' τα σάλια σου. Δεν ξέρω να τα καταλάβεις. Σάλια, μάλια. Πιστεύω πίσω, σάλια. Ξανθό πλασματάκι. Έχεις να ρίξεις γκόμενα. Ξανθό πλασματάκι. Ο άνθρωπος είναι τι. Καλά ρε Καραγκιόζη. Μου στυλί. Καλά ρε Καραγκιόζη. Πάμε στον κόσμο. Μαμά του μπήκε στο δωμάτιο ή κανένα μήνυμα από καμιά γκόμενα θα είχε. Τι λέει. Μπουγκάτσα λέει, είσαι πολύ όμορφο αγόρι. Με εκείνη την ξανθιά που σε είδα, λέει, τα έχεις, λέει, ή να ελπίζω ακόμα. Γυναίκα σου στέλνει το μήνυμα, Νίκο μου. Για λέει, για πάρεις. Ελπίζεις, να ελπίζεις. Πάει η ξανθιά. Πάει. Ποια ξανθιά. Εκείνη η χοντρούλα. Και σταμάτα, ρε σύρε. Ξέρω ποια λέει. Τι δεν ξέρεις ποια λέει. Είναι με εσύ πρέπει να προσδιορίσεις ποια είναι η ξανθιά. Να σας πω κάτι, όσες γυναίκες βλέπετε τον Μπουγκάτσα, να ξέρετε ότι το στυλ της γυναίκας που του αρέσει δεν είναι το μανεκενησιακό, δηλαδή του αρέσουν οι γυναίκες... Είσαι, κλιπάκι έγινε ήδη. Όχι, όχι. Του αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες είναι στρουμπουλομπούτες, να πούμε. Κατάλαβες, οι στρουμπουλομπούτες τον αρέσουν αυτόν. Έτσι είναι. Δηλαδή πώς να τρίβονται τα μπούτια τους όταν περπατάει. Μπαμπάτσικες, να πούμε. Καλά το είπα εγώ. Στον κόσμο τι αλλάξανε λίγο. Ναι, αλλάξαν τα σκηνικά. Τα σκηνικά εδώ πέρα και μέχρι να βολευτούμε. Έχεις μπλέξει με αγριεμένο παόκι με γυναίκα από αξιουτάκι, ρε. Ορίστε. Λέει το μήνυμα. Προσωπικά μου δεν μπορώ να βγαίνω. Ρε παιδί μου, δεν είναι καλό. Μια ερώτηση. Δεν μπορούμε να λέμε τα προσωπικά. Ναι. Προσωπικά μετά την εκπομπή. Μετά την εκπομπή. Εντάξει. Και παοξούτα είναι εντάξει. Δεν το πειράζει. Και δυτική. Είναι σου είπε. Εντάξει, είναι τελείω. Δεν μα ενδιαφέρει. Έτσι λέει αυτό. Δυτικέ συνοικίε δεν φτιάχνουν Μαριάννο οι παοξούτα. Όχι. Ορίστε. Τι. Όχι, όχι. Δυτικέ συνοικίε δεν μπορώ να κυλοφορήσω, κύριε Τρέγκε. Σίγουρα. 100%. Δεν μπορεί. On the day I was born. Εάν ο Ζαγουδάνης πήρε το εκατομμύριο και έφυγε. Ένα δις. Ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι πρόβλημα της οικογένειάς που δεν ήλεγξε. Είναι πρόβλημα της οικογένειάς σου που ήρθε ο Ζαγουδάνης στο ξενοδοχείο και έφυγε όρθιος και όχι στα τέσσερα. Του κράτους είναι πρόβλημα. Όχι, δικός πρόβλημα. Όχι, όπως πήγε στην άκρη να σε απαντήσω. Όταν είχαμε βγει, έλεγα τα άλλα. Μην μιλάς, μωρέ. Θα μιλάω. Φας καραμπάτσο, μην μιλάς. Θα μιλάω. Λέγε, φίλε. Δεν κατάλαβα. Μην μιλάς, μια βλακία, λες και να απαντήσω. Κάτσε λίγο. Κάτω Μπουγκάτσα. Πού είσαι ρε. Για τον Οπάτσα έπεσε που είναι. Έπεσε κοκακόλα. Έπεσε κοκακόλα. Είναι τρελός. Είναι βλακιά ρε πως δεν απαντήσω. Σταμάτα ρε. Μη μιλάς πάνω στο... Πάνω την ώρα που μιλάει ο φίλαθλος θέλω να πάρει. Ο Παδός, μην μπερδεύεσαι, ο Παδός, Αργιανάρο, ο Παδός. Αυτό το στέλνει γυναίκα, να ξέρεις. Πέσε με τώρα ρε φίλε. Λέγε ρε φίλε. The nurses all gather round. Τον εκλιπαρώ, να τον διώξει τώρα ήδη χθες έπρεπε να τον διώξει. Ναι, γιατί μπορεί ο Ερνάντες να είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Δεν το κλίμα δεν τέριαξε στη χημεία. Το κλίμα δεν είναι καλό. Ερώτηση. Ο Άρης την Κυριακή πρέπει να κατέβει. Σιγά. Κολτσίδας θα λέγεται. Μπουκιουκλή θα λέγεται. Μαρκαριά θα λέγεται. Οποιοδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε άλλο χωρί προπονητή. Χωρί τον Ερνάντεφ. Να αλλάξει. Σου είπα. Λέω. Άλλα γράφα. Δεν ήθελε να. Καλά ήθελε να μείνω μπάγκευε. Άλλα γράφα. Το είπε άνθρωπο. Φάνηκε. Αυτό είπε. Πρωτοσέλιδα. Μία εβδομάδα. Α, έρε τα πρωτοσέλιδα. Γινούσανε και λέγανε. Όλα τα μέσα μαζί. Ναι, γιατί. Ναι, ρε φίλε, ναι. Γιατί όταν βγαίνω. Γιατί όταν βγαίνω ο δικαστής του Άριου Πάγου. Και, ναι, και σε απειλεί. Και βλέπει τον Αβραμάκο μέσα σε ένα μήνα να παίζει εθνική. Δηλαδή ξαφνικά ο Αβραμ έγινε παίκτη, ρε. Έγινε παίκτη και παίζει εθνική Ελλάδος. Μέσα σε ένα μήνα. Για να πάει να παίξει την εθνική. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε ένα μήνα έγινε παίκτη. Σε αυτό έχει δίκιο. Βγήκε ο δικαστής του Άριου Πάγου. Και έβαλε τη θηλιά στο λαιμό της Κόρδας! Τι να κάνει ο Κόρδας! Σιγά, σιγά. Μην εξατίζεις. Σιγά. Φέρτε λίγο νερό. Λοιπόν, πήγε τον Μπάουκ και μετά δύο πράγματα ήθελα να πω εγώ. Λοιπόν, λέγε. Όχι, ας πήγε τον Μπάουκ. Δώσ' το λίγο νερό να πει. Έλα. Και εγώ θέλω λίγο. Έχω και ηρεμιστικά μαθέ. Βαλεριάνες να φέρνεις που είναι πιο ηρεμές. Είχε πίεση.
Χωρί ουσία, πίεση, χωρί ουσία. Είχε πίεση. Πίεση. Έλα ρε Ζάκο τώρα, έλα ρε Ζάκο. Είχε ένα δεκάλεπτο. Με 15-80 λεπτά παίζανε τώρα. Άκου να δει. Άσε τώρα. Τι πίεση με λε. Να ωραιοποιήσω τα πράγματα. Με την ΑΕΚ προηγήθηκα, έχασα. Με τον Παναδημιώνη προηγήθηκα, έχασα. Με τον Παναθηναϊκό προηγήθηκα, έχασα. Εφτάνει πια, διώξτε τον. Άσυχτη, διώξτε τον. Καρκίνο βγάλαμε. Λοιπόν. Κούλα. Λοιπόν, κούλα ρε. Είπαμε και τα λάκω, απ' το πλε. Σε αυτό τον επόπτη ήθελα να πω κάτι, που εκ των υστέρων μαθαίνω, δεν το ξέραμε, ούτε φυσικά σήμερα το μάθαμε, είναι ο ίδιος επόπτης, ο οποίος δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη, είναι ο ίδιος επόπτης αυτός. Δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη, είδε φάουλ όμως σε Σημαίκη. Σου εύχομαι σε ένα κύριε, δεν ξέρω, Καρασαίδη, Σαραμασαίδη, πόσα λένε, να μην γελάσεις από εδώ και πέρα μέχρι να πεθάνεις. Αυτό σου εύχομαι. Να μην βγάλει ποτέ γέλιο το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Να μην βγάλει γέλιο. Αυτό σου εύχομαι. Συχαμένε. Αυτό σου εύχομαι σε ένα μάστορα. Δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη, είδε φάουλ εκεί πέρα. Εντάξει. Τώρα με ψευτεί. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Είσαι μαλάκας, έτσι πω. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Εγώ εσένα βλέπω και γελάω. Δεν μπορώ. Εντάξει. Θέλω να σεβαστώ τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ. Εντάξει. Όχι εντάξει, γιατί γελάς μία ώρα. Είπε τώρα έκανε τέτοιος και γελάς. Τι έκανα, κλαίω μωρέ. Να μην κάνεις τίποτα, ανέφραστος να είσαι. Κατέβασε τα παντελόνια, σε πήδηξε ο Ολυμπιακός. Ο υπόπτης φταίει, φελέ. Νερό. Εκεί τώρα, μα συνεχίσουμε. Μα με βγάζει από τα ρούχα. Αν συνεχίσουμε έτσι. Σταματήρια. Η άποψή μα είναι. Όχι, ρεμίστε, μα δεν μα είναι. Τελείωσε, εντάξει. Η άποψή μα είναι. Άμα θε να λέμε τι δικέ σου απόψει, να μην πει ό,τι θε. Το πάγε μισό τον έπιασε. Το φίλο τον είχε πηδήξει. Άκου να δει. Τότε μπα έβγαλε τα τεμπά. Σιγά άκου να δει. Τα τεμπά έβγαλε. Άκου να δει. Το πάγε μισό που κατέβασε τα παντελόνια. Καραγκιόζει. Άντε καραγκιόζει. Το πάγεβιτ δεν το πήρε τίποτα. Και οι δυο με τα μούτρα. Άκου να δει. Σε αυτό ο πάγεβιτ. Λοιπόν. Στάσου λίγο. Φταίει ο πάγεβιτ. Λοιπόν. Δεν μου αρέσει ο τόνο. Άκου να δει. Πήγε ο πάγεβιτ, ρε. Ναι, ο πάγεβιτ. Ναι, ο πάγεβιτ. Κάτσε λίγο, ρε. Άμα ο πάγεβιτ καθόταν πίσω, έδινε χώρο στον Ολυμπιακό και έχανε ο Άρης. Θα έλεγε τα έργα. Θα με έλεγε σήμερα. Ότι φοβήθηκε το μάτσο ο πάγεβιτ. Πριν το μάτσο. Θα το έλεγε, ρε. Πριν το μάτσο είπα. Πριν το μάτσο. Τι είπε πριν το μάτσο. Τι είπα του, διαβάζει. Στείλι μου, διαβάζεις! Ακούσε! Τηλεόραση μισέ! Χαμήλες τηλεόραση ρε βλάχο! Έλα! Λέγε! Τι γίνεται? Μια χαρά εσύ τι γίνεται! Λοιπόν, καταρχήν να πούμε να με παρεξηγούμαστε. Οι Αριανοί που είναι εκεί πέρα εκπροσωπούν τον εαυτό τους, δεν εκπροσωπούν τον Άρη. Φυσικά! Έτσι! Φυσικά. Οπότε, σε ό,τι λέτε εσείς, δεν έχετε εσείς δίκιο. Φυσικά, τον εαυτό μας. Δεν έχετε δικαίωμα να βρείτε κανέναν Αριανό. Καταρχάς. Τι πράγμα. Κατά δεύτερον, τι να βρει. Κώστα, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στον τελικό που χάσαμε ούτε πουθενά. Στα σούδια που πέσανε μεταξύ των Αριανών. Τα σούδια που πέσανε. Τα σούδια μεταξύ των Αριανών. Εσύ είσαι κότα που δεν τα ανέφερες καθόλου. Ποιος. Εσύ. Τι λες ρε. Ναι, ρε φιλέ. Εγώ τα ρε φιλέ. Κάτσε λίγο, ρε, γιατί τρελάθηκα τώρα. Όχι, θα ρε φιλέ. Κάτσε λίγο, γιατί τρελάθηκα. Δεν μου λες, ρε φιλέ. Εσύ δηλαδή διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Εσύ διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Του παιδιά σου, τώρα μιλάω εγώ. Αντε ρε κανένα κιόλα, κλείσε ρε. Αντε ρε κανένα κιόλα, θα με πει σε μένα του παιδιά σου, βλάκα. Κλείστονα. Κλείστονα, ρε. Θα με πει εσύ βλάκα, βλαμένε. Για 9 χρόνων έγινα βλάκα. Έχω να σπίσει τα μαλλιά μου στον Άρη. Βλάκα. Θα με πεις εσύ τον παιδιά σου! Καταρχήν, ποτέ δεν είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Χάσετε ένα κύπελο, δεν μας κλείσετε το. Δεν μας κλείσετε το σταθμό επειδή χάσετε το κύπελο. Επειδή ο προπονητής σας κοιμότανε και επειδή δεν πήρατε σέντερφορ και πήρατε τον Αμαρούζο, δεν μας κλείσετε το σταθμό. Εσείς. Ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Ναι, πείτε για τα σούτια που πέσανε, λέει. Στην κερκίδα των Αριανών. Αριανοί που μεταξύ τους. Τίποτα δεν είδες τίποτα. Πραγματικά δεν είδα τίποτα. Τι? Να ερεμήσω λίγο. Ναι, πάνε γιατί. Ερεμήσω. Ναι, πάνε ερεμήσει. Πάνε και έχει μια βρύση με κρύο νερό. Ρίξε το κεφάλι σου λίγο. Άκου να δει. Άκου να δει. Κρόμα μαζί το πήρε. Πέρα το κλείστα. Πήρε οφελό. Κλείστα το μικρόφωνο. Πήρε οφελό το μικρόφωνο. Κάτσε. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Ποια μάτια. Μα είναι προεδρία. Είναι. Έχει βγει.
βγει απόφαση ο Άρης να είναι εκτός των play-off. Και το βλέπουμε. Κάθε Κυριακή. Και? Κάθε Κυριακή ο Άρης φάζεται. Και που παίζω σε αυτό το Καραγκιόζ με αυτές πρωτάθλημα. Τι καταλαβαίνω. Το μόνο που, που γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Χαλιέται η υγεία μας, αρρωσταίνουμε. Θα βγάλουμε κάνα καρκίνο και πεθάνουμε. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει Ραπτόπουλε. Αυτό θα γίνει Ραπτόπουλε. Τίποτα άλλο δεν θα γίνει. Θα γίνουμε εγκληματίες. Γιατί αν το πετύχω το Χαραλαμπίδι μπροστά μου, αν το πετύχω μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το συντοπίτη του Ζαγοράκη, λες, ε. Δεν το συντοπίτη. Ραπτόπουλε, μην γελάς καθόλου, δεν είναι για να γελάς. Δεν είναι καθόλου να γελάς. Θα σας απαντήσω τώρα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με την ομάδα τους. Άρρωστοι με την ομάδα. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να μας φυρίξει ούτε τίποτα. Παίξε 50-50. Μην παίξεις 50-50. Παίζεις τον Ολυμπιακό, άντε παίξε τον 60-40. Όχι αυτή την αηδία που είδαμε προχθές. Όχι αυτή την αηδία.